μετά από καιρό σκέφτηκα ότι καλό είναι λιγάκι να μας βοηθήσει με την ανάλυση του ένας εξέχων κύριος στο χώρο της καταγραφής των διεθνών γεγονότων και της ανάλυσης, τον κύριο Γιώργο Καπόπουλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Το Σουδάν βρίσκεται σε μια στρατηγική θέση. Είναι δίπλα στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, όπου τον τελευταίο καιρό δραστηριοποιούνται Ισλαμιστές και τζιχαδιστές κάθε είδους, και βρίσκεται νότια της Αιγύπτου και βόρεια της Αιθιοπίας. Αυτό που μπορεί να μας ενδιαφέρει για μας είναι ότι στην στρατιωτική ιεραρχία του Σουδάν έχουν επεκτείνει την επιρροή τους οι Ισλαμιστές και ότι η Τουρκία είναι αναμειγμένη στην Αιθιοπία, που δίνει όπλα, δίνει drones και σίγουρα θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να αναμειχθεί και εκεί. Άρα λέτε ότι δεν είναι μια τυχαία χώρα. Καταρχάς είναι η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα στην Αφρική ή η τρίτη μεγαλύτερη, αν δεν κάνω λάθος. Η τρίτη μεγαλύτερη. Η τρίτη μεγαλύτερη. Και η θέση της είναι κλειδί και σε σχέση με την Αίγυπτο και σε σχέση με την Αιθιοπία. Με ρωτάνε εδώ από χθες, παίζει ρόλο το φράγμα που κατασκευάζεται στην Αιθιοπία με τη βοήθεια και της Τουρκίας και που έχει ξεσηκώσει τη μήνυση. Βέβαια, η κατακράτηση των υδάτινων πόρων του Νείλου αφορά όλες τις χώρες που περνάει αυτός ο μεγάλος ποταμός, αφορά δηλαδή κυρίως το Σουδάν και την Αίγυπτο, που βρίσκονται στη συνέχεια της ροής του κατασκευτού φράγματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, αλλά η Τουρκία είναι στο διεθνές ενδιαφέρον σήμερα για αυτή την υπόθεση των πρέσβεων, έτσι δεν είναι? Θα έρθω σε αυτό. Θέλω λιγάκι να μείνουμε στο Σουδάν ρωτώντας σας, στο παρελθόν η κυβέρνηση που ανετράπη είχε μέσα και αδελφούς μουσουλμάνους, ανετράπη από το στρατό, ο οποίος τώρα ανατρέπει και την επόμενη κυβέρνηση. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι έχουν ενθυλακωθεί στο κρατικό σύστημα λειτουργίας? Θα το δούμε αυτό, γιατί αυτή η κυβέρνηση που ανετράπη ήταν μια μεταβατική κυβέρνηση που είχε μέλη και αξιωματικούς της στρατιωτικής ηγεσίας και πολιτικούς. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πού θα καθίσει η ισορροπία. Πάντως έχετε δίκιο και έτσι έρχομαι στην Τουρκία. Η Τουρκία που καταδικάζει όπου γης πραξικοπήματα που αμφισβητούν τη δημοκρατική νομιμότητα μετά το πραξικόπημα το αποτυχέν. Το αποτυχημένο με τον Ερντογάν, εδώ δεν έχει πάρει θέση. Περιμένει να δει που θα κάτσει η μπύλια. Αλλά η ίδια η Τουρκία έχει ένα θέμα με τους 10 πρεσβευτές. Αν διαβάσει κανείς τον τουρκικό τύπο, κάναν πίσω οι 10 πρεσβευτές. Είναι έτσι, είναι έτσι νομίζεται. Η μία θεώρηση είναι αυτή του τουρκικού τύπου, που λέει, και δεν είναι μόνο του τουρκικού τύπου, και σοβαρά ευρωπαϊκά site το γράφουν, ότι ο Ερντογάν κέρδισε αυτό το γύρο της αντιπαράθεσης, κέρδισε τις εντυπώσεις. Η άλλη εκδοχή λέει ότι είναι σε τέτοια κατάσταση ο Ερντογάν που του πέταξαν σωσίβιο ξανά οι πρέσβεις οι εμπλεκόμενοι στην ιστορία της απέλασης, για να μην υπάρξει ευρύτερη απεσταθεροποίηση, με την έννοια ότι πλέον οι μεγάλες χώρες της Δύσης έχουν αρχίσει και σκέφτονται την μετά Ερντογάν εποχή. Δεν θέλουν δηλαδή να δημιουργήσουν ένα ανεπανόρθωτο ρήγμα ανάμεσα στην Τουρκία και στη Δύση, το οποίο θα εξακολουθήσει να υπάρχει και μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, απομάκρυνση του Ερντογάν από την εξουσία. Άρα η ιστορία με την αποφυλάκηση που ζητούσαν του επιχειρηματία Καβαλά, ναι, είναι η αφορμή στην ουσία? Είναι η αφορμή στην ουσία, και καταρχήν να επισημάνουμε τρεις ηχηρές απουσίες από τις υπογραφές των 10 πρέσβεων. Λογικά θα έπρεπε να είναι μαζί και η Ισπανία και η Ιταλία και η Βρετανία. Δεν είναι. Είναι προφανές ότι αυτές οι χώρες δίνουν προτεραιότητα στη σχέση τους με την Τουρκία. Προτεραιότητα ακόμα και όταν, για να μην κοροϊδευόμαστε κύριε Σαχίνη, την πρωτοβουλία για τη συλλογή των υπογραφών των 10 πρέσβεων την είχε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Αμερικανό πρέσβη να ακολουθεί τον πρέσβη της Νορβηγίας ή της Ολλανδίας, για παράδειγμα. Σωστή η διαπίστωση αυτή. Άρα εδώ θεωρείτε ότι στην ουσία είναι ένα μήνυμα στο εσωτερικό της τουρκικής πολιτικής κοινής, ότι εμείς δεν το πάμε μέχρι τα άκρα μεν, αλλά πρέπει να δείτε τι γίνεται εσείς στο εσωτερικό. Νομίζω ότι πλέον, και αυτό φαίνεται και από την άρνηση του Biden να δει τον Ερντογάν, διότι αν προσέξατε χθες τη συνέντευξή του, στις δηλώσεις που έκανε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Ερντογάν δεν είπε λέξη για συνάντηση με τον Biden. Σωστά. Είχαμε αυτό το σύριαλ επί 10 μέρες οι Τούρκοι να λένε ότι θα συναντηθούν ο Biden και ο Ερντογάν, και από αμερικανικής πλευράς να υπάρχει εισηγία σειρμάτου. Νομίζω ότι όλοι έχουν αρχίσει και σχεδιάζουν τη μετά Ερντογάν εποχή.
ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συμβιβαστική λύση που να χωράει τον Ερντογάν, εκτός αν ο Ερντογάν θελήσει να πάψει να είναι ο Ερντογάν, τόσο απλό. Δηλαδή κάνει διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, κάνει διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο, προσφέρει στην Αίγυπτο ΑΟΛ και υφαλοκρηπίδα μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε, έχουμε συμφωνήσει εμείς, αλλά δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον πρόεδρο της Αιγύπτου και την ηγεσία του Ισραήλ σε δύο βασικά θέματα. Στην υποστήριξη της Τουρκίας στη μουσουλμανική αδερφότητα και στην υποστήριξη από την Τουρκία της Χαμάς, που δράσει στη Γάζα και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Επειδή ακούμε πάρα πολύ συχνά για την καταβύθιση της τουρκικής λίρας και τα προβλήματα στην τουρκική οικονομία, από την άλλη, από εσάς έχουμε ακούσει ότι το στήριγμα στην πραγματικότητα της τουρκικής οικονομίας είναι εντελώς διαφορετικό από αυτές προσλαμβάνουσες της Δύσης. Ποια είναι η πραγματικότητα για την οικονομία στην Τουρκία? Η οικονομία καταρχήν είναι τέτοιο μέγεθος η Τουρκία. Μετέχει δηλαδή στην ομάδα των G20, των 20 μεγαλύτερων σε όγκο οικονομιών στον κόσμο. Οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη σταθεροποίηση περαιτέρω του εθνικού νομίσματος και της οικονομίας της Τουρκίας θα είχε περιφερειακές και παγκόσμιες παρενέργειες. Δεν είναι εύκολο να αποσταθεροποιηθεί μια χώρα 80 εκατομμυρίων και μια αγορά 80 εκατομμυρίων, αυτό θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Άρα θέλει πολύ προσοχή η πίεση που ασκείται σίγουρα και για πολιτικούς λόγους ανάμεσα στα άλλα στην τουρκική οικονομία, να μην ξεφύγει και γίνει ανεξέλεγκτη. Αυτό προφανώς το έχουν υπόψη τους Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι, πάλι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πίσω από αυτή την ιστορία. Λέει εδώ ο φίλος ο Κωστής, σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο Καπόπουλο. Πολύ εύστοχα είπε ότι είναι σε δεινή θέση ο Ερντογάν, εκτός αν αποφασίσει να αλλάξει πρόσωπο. Αν δεν αποφασίσει να αλλάξει πρόσωπο, αλλά στην πορεία προς το 2023, που είναι και τα 100 χρόνια, αποφασίσει το γνωστό του Σαμψόν, απελθέτω μετά των αλλοφύλων και εξάγει την κρίση προς εμάς, αυτό το λαμβάνουμε υπόψη? Το λαμβάνουμε υπόψη, αλλά συνήθως, ξέρετε, ακόμα και η πιο απολυταρχική και προσωποπαγής εξουσία δεν περιορίζεται σε ένα άτομο, υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων. Όταν λοιπόν αντιληφθεί ο στενός κύκλος ενός ισχυρού άνδρα ή ενός δικτακτάτη, θυμόσαστε την περίπτωση Τσαουσέσκου, όταν άρχισαν οι συνεργάτες του να καταλαβαίνουν ότι τους οδηγεί στην καταστροφή, τον έφαγαν. Τόσο απλό. Δηλαδή, το αποθανέται ψυχή μου μετά των αλλοφύλων. Οι πρώτοι αλλόφυλοι δεν είναι αλλόφυλοι, αλλά είναι οι στενοί του συνεργάτες. Δεν νομίζω είναι σαν διέξοδο πάντως. Ομαλή περίπτωση. Μπορείτε να φανταστείτε τον Ερντογάν να χάνει τις εκλογές, να τηλεφωνάει να συγχαρεί τον νικητή και να του παραδίδει την εξουσία στο Λευκό Ανάκτορο έξω από την Άγκυρα. Κάτι συνηθισμένο και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχει σενάριο ομαλής μετάβασης. Κατά τη γνώμη σας και έτσι όπως βλέπετε τα πράγματα, από πλευράς αντιπολίτευσης υπάρχει εκείνη η προσωπικότητα που έχει το έρμα να... Όχι. Υπάρχει σε επίπεδο δημάρχων, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και ο δήμαρχος της Άγκυρας, αλλά δεν είναι αυτοί οι δύο χαρισματικοί οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ελέγχουν την ηγεσία του κόμματός τους. Είναι ο Κιλιτζάρογλου ο αρχηγός. Υπάρχει και ένα ετερόκλητο μέτωπο κατά του Ερντογάν που περιλαμβάνει ακόμα και εθνικιστικά και ακροδεξιά στοιχεία, όπως το κόμμα της κυρίας Αξενέρ. Το κόμμα της κυρίας Αξενέρ είναι, θα το έλεγα, στα όρια του νεοφασισμού και του νεοναζισμού. Από την άλλη, στο στρατόπεδο Ερντογάν βρίσκεται ότι το προβάδισμα το έχει ο Ακάρ ή ο Φιντάν? Ο Φιντάν είναι ο αρχηγός? Ναι, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Φιντάν είναι κομματικός έμπιστος του Ερντογάν. Του έχει κάνει όλες τις δύσκολες αλλά και τις βρώμικες δουλειές. Θυμόσαστε ότι είναι αυτός ο οποίος μπαινόβγαινε στο Ίμραλι και έβλεπε τον Ωτσαλάν δύο φορές την εβδομάδα όταν ο Ερντογάν είχε επιλέξει πολιτική προσέγγιση στο κουρδικό. Ο Ακάρ είναι κεμαλιστής, είναι αξιωματικός του στρατού, μπήκε στη Σχολή Ευελπίδων σε μια εποχή που και η υποψία ότι μπορείς να ακούς το Μουεζίνι και να σκέφτεσαι τον Αλάχ Σάφιν εκτός στρατιωτικής ακαδημίας, και είναι χαρακτηριστική περίπτωση της επανόδου του βαθέως κεμαλικού κράτους χάρη στη σύγκρουση Ερντογάν και Φετουλάχ Γκιουλέν. Το βαθύ το κεμαλικό κράτος είναι το κερδισμένο από τη φθορά του Ερντογάν και την αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προσφέρει εναλλακτική λύση. Έχει περιθώρια ελιγμών, μόνο δηλαδή ως σημείο αναφοράς της κεμαλικής παράδοσης μπορεί να κάνει παιχνίδι ο Ακάρ. Είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση από το Φιντάν.
Μάλιστα. Τώρα θέλω, κλείνοντας, να πάμε σε δύο διαφορετικά κάδρα. Το ένα αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας. Ακόμη και αν έχουμε την αντικατάσταση με κάποιο τρόπο του Ερντογάν, είτε με φθορά, είτε με πτώση, είτε με εκλογές. Τι σημαίνει για μας αυτό? Όχι, όχι. Θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ότι στο βάθος το αποτύπωμα, μια λέξη της μοδός, στο εσωτερικό της Τουρκίας μπορεί πια να είναι το ίδιο, ιδίως μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα? Θέλω να πω, οι κρατικές δομές επί Ερντογάν τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει δραματικά. Έχει τους ανθρώπους του, να το πω έτσι. Έχουν μπει. Αυτοί πιστεύετε ότι, άντε χάνει την εξουσία, θα παραδώσουν την εξουσία έτσι? Όχι, απλά. Όχι, υπάρχει μια δυναμική σύγκρουσης, να μην το πω, να το πω πιο ανοιχτά, εμφυλιοπολεμική σύγκρουση. Είναι δύο διαφορετικές Τουρκίες. Είναι ο σκληρός πυρήνας των Κεμαλιστών, οι οποίοι δεν έπαψαν ποτέ να νοσταλγούν την εποχή που η Τουρκία ήταν μια κοσμική δικτατορία. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ο Ερντογάν είναι 19 χρόνια στην εξουσία και δεν έχει τολμήσει να πειράξει μία από τις πιο σκληρές αντιθρησκευτικές πράξεις του Κεμάλ Ατατούρκ, που απαγορεύει στους ιερείς να φέρουν άμφια εκτός του ναού. Το ξέρετε ότι ο Χότζας, όταν βγαίνει από το τζαμί, αλλάζει και βγαίνει με πολιτικά ρούχα στο δρόμο, γιατί ο μεγάλος Κεμάλ Ατατούρκ έβλεπε ράσα και τον έπιανε το ναυτία. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές χώρες στη συσκευασία της μιας. Φοβάμαι πάρα πολύ το ενδεχόμενο μιας εμφύλιας σύγκρουσης σε αυτή τη βάση κοσμική Ισλαμιστές, διότι όταν είσαι δίπλα σε ένα σπίτι που καίγεται, μπορεί να πάρεις και εσύ φωτιά. Τώρα, θέλω να μου πείτε και για το μεγάλο γεωπολιτικό κάδρο. Μια επιτομή του είναι η περίφημη ενεργειακή κρίση που αγγίζει τους πάντες, τα παιχνίδια των αγωγών του φυσικού αερίου. Όμως φαίνεται ότι έχουμε ένα ισχυρό πια διακριτό δίπολο, από τη μια οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους, από την άλλη η Κίνα και με μια Ρωσία. Σε όλα αυτά δεν επηρεάζουν και την Τουρκία? Η Τουρκία επηρεάζεται όχι κυρίως ενεργειακά αλλά γεωπολιτικά. Έτσι όπως κινείται η Τουρκία, έχει καταφέρει το ακατόρθωτο να έχει γίνει πρόβλημα ταυτόχρονα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τη Ρωσία. Στη Συρία δε είναι φανερό ότι η τουρκική εμπλοκή και η τουρκική παρουσία ενοχλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Βορειοανατολική Συρία και την Ρωσία στη Βορειοδυτική Συρία. Ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία μαζί η ανάμειξη της Τουρκίας στη Λιβύη, αλλά και στο Αζερμπαϊτζάν και στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αν κάτι έχει καταφέρει δηλαδή ο Ερντογάν, είναι να έχει φέρει κοντά τον Πούτιν με τον Μπάιντεν σε μια σειρά από διεθνή θέματα. Θέλω να μου πείτε επίσης, αν σας είναι εφικτό, αυτό που αναρωτιούνται πάρα πολλοί. Για μας τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά, είτε με είτε χωρίς Ερντογάν? Χωρίς Ερντογάν κάνω την υπόθεση εργασίας ότι τον πρώτο λόγο θα τον έχει το κεμαλικό βαρύ παρακράτος και βαθύ κράτος. Όλα μας τα προβλήματα με την Τουρκία μετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974 δημιουργήθηκαν από τους κεμαλικούς. Αυτοί άρχισαν τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο το 1973. Επί κεμαλικών έγινε και η θεωρία των γκρίζων ζωνών. Ο Ερντογάν τα κληρονόμησε όλα αυτά, δεν τα επάυξησε αλλά και δεν έκανε βήματα προς την επίλυσή τους. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολη η θέση της χώρας μας απέναντι στο βαρύ κεμαλικό κατεστημένο και ότι αν η επόμενη κυβέρνηση στην Τουρκία δώσει δείγματα γραφής ότι θέλει να τα βρει με τη Δύση, νομίζω ότι τότε οι πιέσεις των εταίρων μας σε εμάς να κάνουμε υποχωρήσεις ώστε να τα βρούμε με την Τουρκία θα είναι αφόρητες όσο ποτέ. Σε μια προσπάθεια δηλαδή, να επανα... νομίζουμε ότι αυτό, ναι, όταν φύγει ο Ερντογάν από τη μέση θα λυθούν τα προβλήματά μας. Μάλλον θα επιδεινωθούν, πιστεύω. Εννοείται, προσπαθώντας η Δύση να επαναρρημουλκίσει, όπως θεωρεί αυτή. Λέει εδώ ο φίλος ο Αντώνης, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Σας παρακαλώ πολύ, μιας και έχετε τον κύριο Καπόπουλο, θέλω να το ρωτήσετε την άποψή του για τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Αναστασιάδη, σχετικά με τα Pandora Papers και σχετικά με την επίλυση του Κυπριακού, αν επηρεάζει αυτό, με δεδομένη τη διαρκή μόχλευση από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Δεν νομίζω ότι και όποια και αν είναι η εμπλοκή, η καζόμενη του Κύπριου Προέδρου σε αυτά που αναφέρονται στα Pandora Papers, είναι τόσο ισχυρές οι γεωπολιτικές σταθερές του Κυπριακού που δεν νομίζω ότι επηρεάζονται. Είναι σαφές δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελαν να λυθεί το Κυπριακό, να είναι και μια γέφυρα επαναρρημούρκησης της Τουρκίας προς τη Δύση, και είναι σαφές ότι αυτός που δεν βιάζεται καθόλου να λυθεί το Κυπριακό είναι η Ρωσία, για προφανείς λόγους. Λύση του Κυπριακού σημαίνει περαιτέρω ένταξη της Κύπρου και στο ΝΑΤΟ και στη Δυτική Οικογένεια
και μια παρουσία της Δύσης ενισχυμένη στην Κύπρο ακυρώνει εν πολύ την παρουσία της Ρωσίας στη Συρία. Ενώ όσο διαιωνίζεται το Κυπριακό, τόσο αυτό ωφελεί τακτικά την Τουρκική Ρωσία. Και ο φίλος ο Δημήτρης, μήπως κύριε Καπόπουλε στεκόμαστε στην Ελλάδα πολύ, λέει, στην επιφάνεια, όσο και αν πιστεύουμε ότι μπορεί να επανακάμψει με όποια μορφή ο κεμαλισμός στην Τουρκία, στην ουσία έχει διαλυθεί με ενέργειες εσωτερικές και δεν θα ανακάμψει, και το κλειδί εδώ είναι οι μουσουλμάνοι που είναι οργανωμένοι έξω από τα εθνικά σύνορα. Εσείς, λέει, περιγράψατε Σουδάν, εγώ, λέει, προσθέτω και Αιθιοπία, προσθέτω και Αίγυπτο, προσθέτω και Τουρκία, λείπει ο Μόρση, είναι ο Ερντογάν ή ο διαδοχός του. Το πολιτικό Ισλάμ είχε μια ευκαιρία να αντικαταστήσει τα φθαρμένα κοσμικά καθεστώτα στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή μετά το 2010. Αυτή την ευκαιρία επί του παρόντος την έχασε. Έχασε τη δυναμική του. Δηλαδή, ενώ ξεκίνησε σαν φορέας της αγανάκτησης των λαϊκών στρωμάτων για τα δικτατορικά και διεφθαρμένα καθεστώτα του αραβομουσουλμανικού κόσμου, στη συνέχεια έδειξε ότι δεν μπορεί να οριοθετηθεί ανάμεσα στο μετριοπαθές και στο εξτρεμιστικό Ισλάμ. Η περίπτωση της Τινησίας, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστική. Δεν νομίζω ότι θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι το Ισλάμ να μπορέσει να βρει μια, να συντονίσει το βήμα του με την σημερινή πραγματικότητα. Και κλείνοντας, έχω μια πορεία εδώ και μήνες, νομίζω ότι είσαι το καταλληλότερος. Κοιτώντας δίπλα μας τη γειτονιά μας, δεν κοιτάμε λίγο βορειότερα, και θέλω να σας ρωτήσω, ο αμερικανικός παράγοντας φαίνεται να παγκιστρώνεται τη Μεσόγειο με πρώτο βάρος τον Ειρηνικό. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τα Βαλκάνια και τα δυτικά, δεν είναι μόνο η μεγάλη βάση στο Κωσυφοπέδιο. Μας λέει κάτι αυτό? Καταρχήν, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εισδοχή των 6 χωρών των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να την ξεχάσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Α, μάλιστα. Η Γαλλία το έχει καταστήσει σαφές προς τη Γερμανία. Ευρωπαϊκή ακινησία σημειωτών βήμα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και νέα διεύρυνση είναι ασύμβατα. Δεν βλέπω πουθενά, δηλαδή, ορίζοντα εισδοχής. Mm. Το ότι μένουν τα Βαλκάνια είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι κοντά στη Μέση Ανατολή, είναι κοντά στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι κοντά και στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Και ως μαύρη τρύπα στο χάρτη της Ευρώπης θα κινηθούν σε επίπεδο εθνικής εξωτερικής πολιτικής και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία αλλά και η Κίνα. Άρα λέτε ότι έχουν ένα βάρος, αν στρέψουμε τη ματιά μας και προς τη Μαύρη Θάλασσα. Βέβαια. Όχι ξεκόμενα. Άρα δεν είναι απλά τα πράγματα. Όχι. Όχι. Γιώργος Καπόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω και για τις απαντήσεις του ακροατές. Καλή σας ημέρα, κύριε Καπόπουλε, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.